Θεσσαλονίκη έχουμε κρούσματα σε ακόμη ένα γυροκομείο. Ο Άρης Κουτσιούκης είναι, όπως βλέπετε, μαζί μας. Άρη, μία περίπτωση αφορά και γυναίκα ηλικιωμένη που είχε εμβολιαστεί. Ναι, Νίκη, να σας πω πως μετά τον 83χρονο που βρέθηκε θετικός και νοσηλεύεται με ήπια συμπτώματα από την Κυριακή στο Ιπποκράτειο, σήμερα εντοπίστηκαν άλλα 4 κρούσματα, καθώς κλιμάκιο του ΙΟΔΗ ήρθε εδώ στο γεροκομείο και έκανε rapid test στους 100 φιλοξενούμενους και τους περίπου 50 εργαζόμενους. Από αυτά λοιπόν προέκυψαν άλλα 4 θετικά, όλα ασυμπτωματικά να σημειώσω. Όπως είπες και εσύ βέβαια, το σημαντικό είναι πως ένα από αυτά αφορά μια ηλικιωμένη η οποία είχε εμβολιαστεί, μάλιστα αρχές Φεβρουαρίου είχε κάνει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Οι άλλοι 3 ηλικιωμένοι δεν είχαν εμβολιαστεί καθώς μπήκαν πρόσφατα στη μονάδα, όμως όπως μας ενημέρωσαν είχαν προσκομίσει και οι 3 αρνητικά τεστ του κορονοϊού. Αύριο θα έχουμε και επαναληπτικά τεστ από τον ΕΟΔΗ, αυτή τη φορά μοριακά, τόσο σε προσωπικό όσο και σε φιλοξενούμενο.